Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο 5ο επεισόδιο της σειράς. Φαίνεται να σας αρέσει αυτή η σειρά, οπότε τη συνεχίζω. Περνάω πάρα πολύ ωραία. Είναι μια ωραία διέξοδος, ας πούμε, από το Ultimate Team. Και μετά από πολύ καιρό παίζω και το Career Mode. Και περνάω καλά, μπορώ να πω. Σήμερα ξεκινάμε με το εκτός έδρας match με την Crew, η οποία έχει 10 βαθμούς. Εμείς έχουμε 14. Θα ξεκινήσουμε έτσι το match. Βγάλαμε τον Παπαδόπουλο να μπει στη θέση του Τζιμάνης, ήταν πολύ κουρασμένος. Και ξεκινάμε με τον Σοχούντα αριστερά, στη θέση του Μανουιλίδη, αφού καυτός ήταν αρκετά κουρασμένος. Πάμε να ξεκινήσουμε. Απίστευτο. Απίστευτο. Περνάμε. Και αυτή τη φορά ο Μάντινε θα στοχίσει. Θα κάνει το 0-1 και θα ανοίξουμε το σκορ. Μια νίκη που τη χρειαζόμαστε. Στο προηγούμενο επεισόδιο δεν καταφέραμε να κάνουμε νίκη στο πρωτάθλημα. Ο Πάνος μπαίνει μες στην περιοχή. Και ξανά στοχούμε. Ξανά στοχούμε. Και εδώ δυστυχώς την πληρώνουμε. Αντί να έχει γίνει το 2-3-0, κάπως με αυτό το shoot δεν ξέρω τι κάνει ο τερματοφύλακας μας, αλήθεια. Είναι σαν να μην έχουμε τερματοφύλακα. Είναι κρίμα για τον Κουντή, γιατί δεν αντικατοπτρίζει καθόλου την πραγματικότητα. Αλλά το παιχνίδι εδώ πέρα έχει κάνει τον τερματοφύλακά μας να είναι άγαλμα. Εδώ όμως θα κάνουμε το 2-1 πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Κάτι που το αξίζουμε full. Μια πολύ ωραία προσπάθεια του Πάνου και ένα πολύ ωραίο τελείωμα του Μάντνη, που πάλι πήγαν να το βγάλουν τερματοφύλακας. Ακόμα και αυτό. Δεν μπορώ να σκοράρω. Εδώ οι κεφαλιές βλέπετε. Ο Μάντρινι τις καρφώνει όλες. Παπαδόπουλος από τα δεξιά. Θα δώσει στο Μωυσιάδη. Θα φτάσει η μπάλα στον Γιώγιακα που μόλις μπήκε. Και αυτός με ένα φανταστικό τελείωμα θα κάνει το 1-4. Με ένα τελείωμα που δεν είχαμε δει από κανέναν παίκτη αυτούς που έχουμε ήδη στην ομάδα. Εδώ αρχικά ήθελε να πάει στον Γιώγιακα η μπάλα. Νομίζω πήγε στο Σοχούντ. Αυτός έδωσε το Γιώγιακα και αυτός τελείωσε εξαιρετικά τη φάση. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του παιχνιδιού. Κάνουμε μία ακόμα σημαντική νίκη. Κάθε επόμενο μάτς γίνεται ακόμα και πιο σημαντικό. Πήραμε την νίκη με 1-4 εναντίον της Crawley, εκτός έδρας. Επόμενο μάτς, από ό,τι βλέπετε, παίζουμε με τη 15η Morecambe με 11 βαθμούς. Και ίσως εδώ πέρα να πρέπει να ξεκουράσω κάποιους παίχτες, γιατί έρχεται το μάτς με τη Luton στο FA Cup που θέλω να προχωρήσουμε. Εδώ πάνω θα περάσει και θα τελειώσει τη φάση αυτή τη φορά. Ο Πάνος που στα τελευταία μάτς παίζει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Εδώ ανοίγει το σκορ. Σε ένα μάτς πάμε να το κερδίσουμε. Θα είναι η δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Κάτι που δεν το κάνουμε συχνά.
σωστό. Ναι. Είναι κόκκινη. Ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα από πίσω. Και τώρα έχουμε το πλεονέκτημα. Εδώ το φάγαμε. Παρόλο που παίζει με 10 παίχτες η Μόρκαμ, πιέζει πάρα πολύ. Είναι σαν να έφαγα εγώ κοκκινό, σαν να φάγανε αυτοί. Κυκλοφορούν την μπάλα τέλεια, τέλεια. Δεν μπορώ να σου πάρω με τίποτα την μπάλα. Εδώ δεν ξέρω καν τι έκανε ο Σακαλάκης, ο οποίος ήταν. Αντί να κάνει κεφαλιά, σήκω στο πόδι του στον αέρα, προσπαθώ να την κόψει έτσι. Και προφανώς και το φάγαμε. Είμαστε πολύ καλοί στον αέρα με το Μάντνεϊ. Ας μας το καταλευτούμε. Και εδώ το ξανακάνει ο Μάντνεϊ. Θα το ξανακάνει για άλλη μια φορά. Θα μας ξαναδώσει προβάδισμα. Θα κάνει το 2-1. Σε ένα μάτσο που πιέζει πάρα πολύ η Μόρκαμ. Κασ είναι με 10 παίχτες. Ο Μάντνεϊ θα δώσει τη λύση πάλι από κόρνερ. Κλέβουμε την μπάλα του Παπάζογλου και έχει χώρο ο Γιώγιακας. Θα την κλέψει. Θα δώσει τον Ταϊτζόγλου που βγαίνει μόνος του. Και αυτό θα κλειδώσει τη νίκη. Με το που μπήκε στο μάτς θα συνεργαστεί με τον Γιώγιακα που καυτός μόλις μπήκε. Και νομίζω πως θα μας κλειδώσει τη νίκη με αυτό το 3-1. Πολύ σημαντικό γκολ. Πάρα πολύ. Εδώ με ένα κεραυνό. Δυστυχώς θα μειώσει σε 3-2. Κυκλοφορούσαν πάρα πολύ ώρα την μπάλα. Στη στιγμή που βάλα τον γκολ, μέχρι τώρα το 88, μονίμως κυκλοφορούσαν την μπάλα. Δεν μπορούσα να την πάρω, δεν την έχω αγγίξει καθόλου. Δεν ξέρω πραγματικά πως αυτή η ομάδα βρίσκεται τόσο χαμηλά. Και θα δημιουργήσουμε και μια ευκαιρία. Ξανά με τον Ταϊτζόγλου. Θα τη χάσει εδώ πέρα και θα πάρει ο Γιώγιακας στο rebound. Θα κάνει το 4-2. Θα ξανασκοράρει. Ενώ έχει μπει αλλαγή. Και κάπου εδώ θα λήξει το match. Δύο συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα. Ξεκινήσαμε πολύ καλά το επεισόδιο. Με 6 πόντους σε 2 μάτς. Θα μας δώσουν μεγάλο πουσάρισμα. Πάρα πολύ μεγάλο. Οι οποίοι 6 πόντους θα μας φέρουν στην τέταρτη θέση. Και από ό,τι βλέπω οι πρώτες 3 ανεβαίνουν απευθείας. Αν καταλαβαίνω καλά από τα χρώματα που δείχνει. Όχι οι πρώτες 2 που νόμιζα. Οπότε είμαστε τώρα στην τέταρτη θέση. Είμαστε 4 βαθμούς μακριά από την κορυφή και έναν πίσω από τη Ρέξαμ. Και πάμε να ξεκινήσουμε το μάτς. Σε ελπίσουμε να πάρουμε αποτέλεσμα. Μάντνεϊ. Θα δώσει τον Παπαδόπουλο. Αυτό θα τελειώσει τη φάση και θα ξεκινήσουμε ιδανικά. Δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε καλύτερα. Παίρνουμε προβάδισμα εκτός έδρας με τη Λούτον. Μετά από assist του Μάντνεϊ στον Παπαδόπουλο. Αλλάξαν πολύ ωραία την μπάλα. Βρέθηκε κενό στην άμυνα και ανοίξαμε το σκορ. Τι ήταν αυτό? Παιδιά, ξανά ο τερματοφύλακας μας κρεμάει. Δεν ξέρω γιατί το παιχνίδι έχει κάνει τόσο κακό τον κουντί. Δείτε λίγο το τι έκανε. Είναι σαν να μην έχουμε τερματοφύλακα. Ακίνητος να καθόταν, θα χτύπαγε στο στήθος του και θα βγαίνει έξω η μπάλα. Συγγνώμη λίγο ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο. Προσπαθούμε τόσο να βάλουμε γκολ εναντίον ομάδας Premier League. Και ο τερματοφύλακας μας κάνει αυτό.
Τι είναι αυτό? Είναι φουλ άδικο για τον κουντή στην πραγματικότητα, γιατί προφανώς και δεν κάνει τέτοια, γίνει ακραίος. Και το παιχνίδι έχει κάνει τον δικό μας κουντή, in-game, να είναι χάλια. Να είναι χάλια όμως, χάλια, σε σημείο που να θέλω να τον βγάλω και να μην ξαναμπεί ποτέ μέσα. Εδώ. Δεν νομίζω το παιχνίδι να θέλει να κερδίσουμε. Να πω ένα τραγικό λάθος. Έχει πατηθεί ίσως και να ακούστηκε το κλικ. Έχω πατήσει να φύγει η μπάλα. Εδώ. Εδώ πέρα. Κλασικά το παιχνίδι κάνει ό,τι θέλει. Ο τροματοφύλακας σιγά μην το βγάλει. Αν δεν περνάει. Πέναλτι. Δεν έδωσε πέναλτι. Παιδιά, δεν ήταν αυτό πέναλτι. Πάζο κλείνει προς τα μέσα. Έχει χώρο και τώρα θα κάνει το 2-2, θα σοφαρίσει. Σε μια πολύ ωραία προσπάθεια, πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Ξανά από ασίστ του Μάντρι νομίζω. Και μου κάνει εντύπωση πως δεν πήραμε αυτό το πέναλτι πριν. Τέλος πάντων, σοφαρίσαμε. Αυτό είναι που μετράει. Το φάγαμε. 3-2 στο 75. Εδώ έχει την ευκαιρία ο Ταϊτζόγλου. Και παιδιά, στην τελευταία φάση του αγώνα μάλλον θα κάνουμε το 3-3 και θα σοφαρίσουμε στο 92. Με ένα πολύ ωραίο τελείωμα του Ταϊτζόγλου και μια απίστευτη πάσα, δεν είδα καν πιανού. Στην πλάτη της άμυνας του Μωυσιάδη πρέπει να ήτανε. Ισοφάριση στο 92. Στο 92. Και τελειώνει το μάτς. Θα πάει στην παράταση. Δεν πάει στην παράταση, πάει στα πέναλτι. Το οποίο είναι κακό. Γιατί πω. Όλοι οι παίχτες έχουν χάλια finishing. Και άντε τώρα να μας σώσει ο τραυματοφύλακας μας. Για να δούμε. Παρόλο που ήταν τέλειο, το χάσαμε. Εδώ όμως μας σώζει ο Γκουντής. Πω παραλίγο. Όχι. Εδώ ευτυχώς. Παιδιά, θα είναι δύσκολο. Πρέπει οπωσδήποτε να μας σώσει ο Γκουντής. Οπωσδήποτε πρέπει να μας σώσει ο Γκουντής. Όχι, το έχασε ο Μανουηλίδης. Πρέπει να το βάλουμε οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Τι πέναλτι ήταν αυτό? Παιδιά, το ξέρω ότι οι παίχτες μου έχουν χάλια πέναλτι, αλλά δεν περίμενα. Ακόμα και όταν την πετυχαίνω, τη βάζω την μπάλα στον κύκλο μέσα,
να μην μπορούν να το ευστοχήσουν. Δύο πέναλτι χάθηκαν έτσι. Αυτό το πέναλτι τι ήτανε δηλαδή? Πώς θα πρέπει να το κάνω για να μπει? Πολύ κρίμα. Πάρα πολύ κρίμα. Δεν πιστεύω θα πρέπει να έχουμε χάσει με τίποτα. Και δυστυχώς θα κλείσουμε έτσι το επεισόδιο με ήττα στο FA Cup από τη Luton. Ένα μάτς που ήταν πολύ δύσκολο. Το παλέψαμε πάρα πολύ, σοφαρίσαμε στο τελευταίο λεπτό. Νόμιζα ότι θα πηγαίναμε παράταση, τελικά πήγαμε κατευθείαν στα πέναλτι. Και εκεί πέρα δεν είχα καμία ελπίδα από ό,τι φάνηκε. Γιατί οι παίχτες μου δεν μπορούσαν να εκτελέσουν πέναλτι, ακόμα και το πετύχαινα το κύκλο, το στόχο που έχει. Δεν πειράζει. Προχωράμε. Θα κλείσω εδώ για σήμερα. Επόμενο μάτς βλέπετε, παίζουμε τη Forest Green. Άμα σας άρεσε, επειδή το βίντεο, γιατί βλέπω ότι σας αρέσει αυτή η σειρά, κάντε ένα like, θα βοηθήσει αρκετά. Είναι απλά μια κίνηση, είναι ένα κλικ. Ένα subscribe και αυτό το ίδιο θα βοηθήσει πολύ για να δείτε και τα επόμενα βίντεο. Και τα λέμε στο επόμενο.